Μπορεί ο ιός του Δυτικού Νείλου προς το παρόν να έχει εμφανιστεί στην Κεντρική Μακεδονία και στην Αττική, ωστόσο η Θράκη εξακολουθεί να βρίσκεται στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, κρίνοντας από τα περιστατικά που καταγράφηκαν την προηγούμενη χρονιά. Τα δεδομένα βέβαια που έχουμε μέχρι τώρα, τα κρούσματα τα οποία έχουν αναφερθεί αφορούν περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής, ιδιαίτερα της Ανατολικής Αττικής. Παρόλα αυτά, θα λέγαμε, με βάση όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, εντομολογικά δεδομένα, κλιματολογικά και από τις, την επίπτωση της, του Δυτικού Νείλου που είδαμε τις, τα προηγούμενα έτη και η περιοχή της Θράκης, θεωρείται ότι ανήκει στις περιοχές που έχουν αυξημένη επικινδυνότητα για εμφάνιση περιστατικών απειλών του Δυτικού Νείλου. Θέλω να μας πείτε τι θα πρέπει να προσέχουν οι ίδιοι πολίτες έτσι ώστε να προστατευτούν και να λάβουν κάποια μέτρα. Θα λέγαμε ότι κυρίως ιδιαίτερη προσοχή και τα ατομικά μέτρα προστασίας θα πρέπει να λαμβάνονται από τα ηλικιωμένα άτομα ή τα άτομα που έχουν επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Αυτά είναι και τα άτομα τα οποία έχουν αυξημένες πιθανότητες σοβαρής λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως είναι η λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή εμφάνιση μηνυγκίτιδας ή εγκεφαλίτιδας. Οπότε τα άτομα αυτά καλό είναι πέρα από τα μέτρα ατομικής προστασίας, ιδιαίτερα στο σπίτι τους, στο αγρόκτημα, στον κήπο τους, καλό είναι να μην υπάρχουν στάσιμα νερά που είναι εστία προστασιασμού των κουνουπιών την περίοδο αυτή. Καταλήγοντας, θα λέγαμε, κύριε Τσαγκρή, ότι περισσότερα κρούσματα εμφανίζονται σε αγροτικές κυρίως περιοχές. Όχι μόνο. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αττικής είναι σε αστικές περιοχές, όπως και πέρυσι είχαμε στην Νότια Αττική, και φέτος κυρίως σε περιοχές Ανατολικής Αττικής είναι λόγω ότι είναι και επικρατικημένες, εκεί έχουμε, θα λέγαμε, σημαντικό αριθμό περιστατικών. Αλλά βέβαια και σε αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν υδροβιότυποι, όπως είναι και οι περιοχές τέτοιες της Θράκης, εκεί σίγουρα είναι αυξημένες η επικινδυνότητα και οι πιθανότητες εμφάνισης τέτοιων περιστατικών. Επειδή αναμένεται η κυκλοφορία του ιού και κατά το φετινό καλοκαίρι, πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε κατά το δυνατόν να προστατευτούμε από τα κουνούπια και να είμαστε έτοιμοι να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια, εάν αυτό είναι απαραίτητο, χωρίς βέβαια να πανικοβαλόμαστε χωρίς λόγο. Πάντως, το κέντρο επιχειρήσεων του ΚΕΛΠΝΟ είναι στη διάθεση του κοινού για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη συνεχή αυτή καλοκαιριάτικη απειλή.